εγκρίθηκαν και θεωρώ ότι με τη συνεργασία που πρέπει να υπάρχει, με την συνέργεια όλων των ανθρώπων που ασχολούμαστε με τα προγράμματα και από τη στιγμή βέβαια που πληρούνται οι προϋποθέσεις, γιατί δεν κάνει κανείς καμιά χάρη, κυρία Τζακαράκη, είναι η δουλειά η οποία γίνεται από τους Δήμους, εμείς πρέπει να αξιολογήσουμε από πλευράς της διαχειριστικής και να προχωρήσουμε να εγκρίνουμε αυτά τα έργα. Όπως επίσης, γιατί αυτά τα έργα είναι από το ΕΣΠΑ, αλλά παράλληλα και μια σειρά έργων τα οποία ανακοίνωσα και την προηγούμενη εβδομάδα από το που είχα έρθει στην Ιεράπετρα, από Εθνικούς Πόρους, και την ερχόμενη εβδομάδα, την ερχόμενη Τρίτη, θα έχω μια συνάντηση στο Δημαρχείο, πρώτα ο Θεός, με το Δήμαρχο και με φορείς, για όλα τα θέματα τα οποία μπορούμε να συνεργαστούμε, μπορούν να βγουν προσκλήσεις και να υποβάλουν οι φορείς, ειδικά ο Δήμος της Ιεράπετρας και όλοι οι Δήμοι του νησιού, να μπορούμε πώς προετοιμαζόμαστε καλύτερα. Εμείς αυτή είναι η θέση ευθύνης που έχουμε, να μπορούμε να ενημερώνουμε πιο άμεσα τους Δήμους, τους φορείς υλοποίησης και Μάλιστα. Είναι μια δύσκολη περίπτωση αυτή του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπήρεια, γιατί είναι και πολλά τα χρήματα. Ήταν πρώτη προτεραιότητα, έτσι. Ήταν ακριβώς, και επειδή ήταν και λίγα τα χρήματα, αξιολογήθηκαν μόνο δύο προτάσεις. Ήταν του Δήμου Ηρακλείου και του Δήμου Ιεράπετρας, που εδώ δείχνει και την καλή δουλειά που έχει γίνει από πλευράς της Δημοτικής Αρχής. Μάλιστα. Έχει ολοκληρωμένη δηλαδή η μελέτη, να καταλάβω. Ακριβώς. Που μπορεί ακριβώς, να απορροφήσει τα χρήματα. Πρόβλημα, δεν θα μπορεί να εγκριθεί. Δεν θα μπορεί, κύριε Τζακαράκη, να εγκριθεί. Αλλά βρισκόμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Θα έχουμε και άλλα ευχάριστα για την Ιεράπετρα, τα οποία θα τα πούμε την ερχόμενη εβδομάδα. Θα συζητήσω με τον Δήμαρχο πρώτα και μετά θα τα ανακοινώσουμε για να μην το πω σήμερα, γιατί εγώ το ήξερα την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά δεν ήθελα να τα πω μαζί, οπότε, γιατί δεν ήταν σωστό. Ωραία. Δεν ήταν σωστό να προκαταβάλω μια απόφαση. Ωραία. Περιμένουμε λοιπόν ενδιαφέρουσες ειδήσεις για έργα στην Ιεράπετρα την ερχόμενη Τρίτη που θα είστε εδώ. Κύριε Ναουτάκη, δεν θέλω να σας αφήσω έτσι. Θέλω ένα θέμα, αν μπορούμε να το συζητήσουμε, γιατί το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Κατά καιρούς βγαίνουν ειδήσεις στο τελευταίο διάστημα πιο συχνά, που έχουν να κάνουν με το φυσικό αέριο, το οποίο είναι νότια της Ιεράπετρας σε ένα σημείο και νότια του Τυμπακίου, εκεί το δεύτερο σημείο, τα οικόπεδα. Αν τα λέω σωστά, ξέρετε, θα μάθουμε και εμείς σιγά σιγά την ορολογία. Λοιπόν, μας είπε ο κύριος Φόσκολος, ο καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης, μας δίνοντάς μια συνέντευξη, μας είπε ότι έρχονται μεγάλες εταιρείες τέλος του Ιούλη, προκειμένου να διαπιστώσουν, να δουν τι γίνεται κτλ. Το ερώτημά μου το εξής, εσείς το γνωρίζετε και τι θα ζητήσει. Θεωρώ ότι είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα της Κρήτης, αυτό με τα ανταποδοτικά. Δηλαδή, τι θα ζητήσει ως Κρήτη, θα ζητήσουμε ως Κρήτη, ως Δήμος Ιεράπετρος, ως Δήμος... Έχει ψηφιστεί, κύριε Ζαγαράκη, έχει ψηφιστεί ένας νόμος που λέει ότι από όλα τα ενεργειακά θα παίρνουν η περιφέρεια και οι Δήμοι ένα 5%. Ο νόμος έχει ψηφιστεί από πιο παλιά. Όμως ας περιμένουμε. Καταρχήν η εκτίμησή μας είναι ότι θα γίνει ενεργειακός κόμβος. Το λέω πολλά χρόνια, το πιστεύω. Και πριν ακόμα ανακοινωθούν όλα αυτά, γιατί είδα την δραστηριότητα που είχαν αναπτύξει οι Κύπροι και από το Ισραήλ για όλη τη συνεργασία που έπρεπε να υπάρξει. Και τώρα είναι σε πάρα πολύ καλό σημείο. Όμως πρέπει να περιμένουμε και τα αποτελέσματα των ερευνών, αλλά μεγάλες εταιρείες, από τη στιγμή που ενδιαφέρονται μεγάλες εταιρείες, θεωρώ ότι τα αποτελέσματα θα είναι θετικά. Και παράλληλα με τα ανταποδοτικά τα οποία θα δοθούν, θα είναι πολύ σημαντική ένεση έτσι για το νησί, για την αυτοδιοίκηση, οικονομική έτσι βοήθεια. Θα αρκεστούμε δηλαδή σε αυτό το 5% που έχει ψηφιστεί, θα ή θα το ζητήσουμε δούμε. Ένα-ένα. Βήμα-βήμα. Εντάξει, ζητάμε. Γιατί αυτό που πρέπει να μας ενδιαφέρει είναι η θέση εργασίας, κύριε Τζαγκαράκη. Είναι η ανάπτυξη, είναι η θέση εργασίας. Αυτό. Αυτό πρέπει να δούμε. Γι' αυτό μίλησα για τα αποδοτικά. Εσείς μπορείτε να βάλετε εκεί από έργα που πρέπει να γίνουν αρκετά μέχρι να μπουν, αρκετά, αυτό θέσεις εργασίας από αλλά την περιοχή.
Ναι. Δουλειά ακόμα πολύ. Έχει δουλειά ακόμα πολύ. Ναι, όχι, έχει δουλειά, αλλά εμείς θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Αυτό είναι το. Ακριβώς. Ναι, να έχουμε τις προτάσεις μας κλπ. Έχουμε μια καλή συνεργασία και με τον υπουργό, τον κύριο Σταθάκη, ο οποίος είναι και κριτικός, αλλά και με προηγούμενους υπουργούς. Θέλει μια σοβαρότητα και υπευθυνότητα για κάθε τι που κάνουμε. Μάλιστα. Δακοκτονία, ένα άλλο θέμα. Εντάξει, προχωρεί. Εδώ διπλή εντολή στις υπηρεσίες. Να ξεκινήσει η δακοκτονία. Ήδη ο πρώτος ψεκασμός θα γίνει με τα υπάρχοντα φυτοφάρμακα που υπάρχουν και περιμένουμε ότι θα έχουμε και τις υπόλοιπες ποσότητες, ούτως ώστε να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πήραμε την ευθύνη ως περιφέρεια, δώσαμε στις υπηρεσίες μας διπλή εντολή χθες εντέλεστε για να προχωρήσουν, γιατί είναι τα γραφειοκρατικά τα οποία δεν μας αφήνουν. Θα προχωρήσει κανονικά. Ωραία, θα προχωρήσει λοιπόν κανονικά, ναι, κανονικά και η δακοκτονία κανονικά, με δική σας εντολή, παίρνετε την ευθύνη το... δηλαδή, αν ακριβώς, το καταλαβαίνω ακριβώς. Σωστά πάνω σας, για προκειμένου να μην χαθεί παραγωγή των κριτικών. Μα είναι δυνατόν τώρα αυτό το πράγμα, δεν γίνεται αυτό το πράγμα να γίνει, προς Θεού. Δεν γίνεται, αλλά η γραφειοκρατία και εδώ αποδεικνύεται μια ακόμα φορά, αν αφήνανε εμείς να έχουμε την ευθύνη, δεν θα είχαμε αυτά τα προβλήματα κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο είναι τα ίδια θέματα. Κάθε χρόνο. Έχουμε κάθε ζητήσει χρόνο. Να αλλάξει αυτό το καθεστώς και να αναλάβει η περιφέρεια. Να είναι αποκεντρωμένα να έχει περιφέρεια. Το έχουμε ζητήσει με όλες τις κυβερνήσεις. Να σας πω, κύριε Θαγκαράκη. Εδώ... Με όλες τις κυβερνήσεις. Με όλες. Είναι το θέμα της αποκέντρωσης που όλοι το λέμε. Έτσι, πολιτική φορές το λέμε, μα δεν είναι δυνατόν να λέμε τώρα ότι πρέπει να φτάνουμε τον Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο για να μπορεί να γίνει μια προμήθεια των φαρμάκων που είναι για να αναγκαστεί ο δάκος. Δεν γίνεται. Δεν υπάρχει λογική. Μάλιστα. Δεν υπάρχει. Και τώρα που σας βρήκαμε, πώς λένε, βρήκαμε παπά, αλλαγές στο Γκαλικράτ, στο ΣΟΤΑ, στον εκλογικό νόμο εκεί, ποια είναι η θέση μας, κύριε Ναουτάκη? Κοιτάξτε, να περιμένουμε να πρώτα. Να περιμένουμε την πρόταση. Την πρόταση πώς θα κατατεθεί. Εμείς έχουμε καταθέσει ως Ένωση Περιφερειών τις προτάσεις μας, όμως να περιμένουμε και από πλευράς του Υπουργείου και μετά θα κάνουμε την επίσημη τοποθέτησή μας. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε θα ξαναμιλήσουμε τις επόμενες μέρες, αν έχετε την καλοσύνη, ναι, θα είμαι αφού τρίτη, θα είστε εδώ την Τρίτη. Πρώτα ο Θεός, και θα μπουν. Ιερά Πέτρα. Ωραία. Τέλεια. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα και στους ακροατές σας. Καλημέρα σας. Λοιπόν, αυτά με τον Περιφερειάρχη μας, τον κύριο Ναουτάκη, ο οποίος τον ετσακώσαμε για λίγο.